Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Το στρίβιν δια του Αραβόνος επέλεξε ως τακτική ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος παρά τις επίμονες ερωτήσεις των συναδέλφων δημοσιογράφων δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση για το μέλλον της δομής στην πόλη των Σερών. Ο κύριος Κερίδης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί επιτόπια αυτοψία στις δομές του νομού Σερών στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ερωτηθείς για το αν θα δημιουργηθεί νέα δομή στην πόλη των Σερών, ο κύριος Κερίδης τόνισε με έμφαση πως μια τέτοια δομή δεν θα δημιουργηθεί, αλλά πρόσθεσε πως προφανώς το Υπουργείο συζητά όλα τα σχέδια σε όλη την Ελλάδα και πως σχεδιάζονται αναβαθμίσεις, χωρίς όμως να ανακοινώνει κάτι συγκεκριμένο. Τρίτη δομή, όχι τρίτη δομή, αλλά προφανώς συζητάμε όλα τα σχέδια σε όλη την Ελλάδα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί η δομή προσφύγων των Σερών, άφησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος και ανέφερε πως κάτι συγκεκριμένο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, αλλά ό,τι και να γίνει, θα ερωτηθούν πρώτα οι τοπικές κοινωνίες. Σας είπα ότι υπάρχουν συζητήσεις συνολικά για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο και τίποτα ανακοινώσιμο. Και ό,τι και αν υπάρξει, θα γίνει σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν, ξέρετε, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, τοπικές κοινωνίες οι οποίες θέλουν επεκτάσεις. Θέλουν δηλαδή δομές στις οποίες θα εργάζονται τοπικοί και θεωρούν ότι αυτού του τύπου οι υποδομές είναι επιβοηθητικές για τον τόπο τους. Υπάρχουν άλλες περιοχές στις οποίες το κλίμα είναι λιγότερο ευπρόσδεκτο. Η αλήθεια είναι ότι οι Σέρες έχουν αποδείξει ότι είναι μία ανοιχτή κοινωνία που δεν έχει δημιουργήσει, από ό,τι βλέπω και από ό,τι μου λένε, διαψεύστε με αν είναι διαφορετικά, προβλήματα με αυτή τη δομή, η οποία πράγματι υπήρξε μεγάλη για την ενδοχώρα, σημαντική. Είχαμε φτάσει στους 1.500, 1.700 διαμένοντας από τις μεγάλες δομές. Άλλωστε οι δομές, ξέρετε, πρέπει, και γι' αυτό άμα δείτε το χάρτη, βρίσκονται πέριξ της Θεσσαλονίκης και πέριξ της Αθήνας. Πρέπει να βρίσκονται, υπό μίαν έννοια, κοντά για μια σειρά από λόγους. Γιατί υπάρχουν υποδομές, γιατί διεκμερώνονται γρήγορα τα χαρτιά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε πως η δομή των Σερών λειτουργεί άψογα στη διαδικασία ασύλου, έχει κοντά σχολικές δομές ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά, ενώ υπογράμμισε το γεγονός πως δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα, πράγμα που σημαίνει πως όλα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Ό,τι και γίνει πάντως, θα γίνει σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με τον κύριο Κερίδη, ο οποίος κάλεσε δίπλα του τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μικλιάγκα, η οποία και δήλωσε πως από το Υπουργείο υπάρχει καλή διάθεση συζήτησης. Αλίμονο αν δεν συζητήσουμε. Νομίζω θεωρείτε δεδομένο ότι θα. Έτσι. Νομίζω το είπατε ήδη κύριε Υπουργέ, ότι. Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός το ξεκαθάρισε ήδη, ότι όλα γίνονται σε συνεννόηση και συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς την κοινωνία, την τοπική του, των Σερών, του Δήμου Σερών, είναι αρμοδιότητα δικιά μας του Δήμου Σερών. Υπάρχει όλη καλή διάθεση από το Υπουργείο, έχει εκφραστεί να έρθουμε σε συνεννόηση και να συζητήσουμε τα πιθανά προβλήματα και τις λύσεις και τα ανταποδοτικά, τι μπορεί η κοινωνία μας, τέλος πάντων, με αυτή τη φιλοξενία να βελτιώσει και τις συνθήκες της κοινωνίας. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε και με τους βουλευτές μας φυσικά και με τον αρμόδιο Υπουργό. Δεν απάντησα κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε και ο κύριος Υπουργός, ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη, προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Σερών το αν θα γίνει ή όχι, αλλά ο Δήμος Σερών είναι κομμάτι της συζήτησης που θα γίνει προκειμένου να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ πρόημο. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ. Νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω, διερευνάτε ουσιαστικά τι δυνατότητες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, ώστε τυχόν αυξημένες ροές να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο. Να, δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι επίσης, προφανώς είναι και αυτό και πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για να μην έχουμε φαινόμενα ειδωμένης και μόριας, προφανώς. Και δεν τα έχουμε και δεν πρόκειται να τα έχουμε, όπως είπα. Αλλά υπάρχει και η φθορά θέσεων, υπάρχει και η φθορά στο σύστημα και χρειάζεται βελτίωση, ανανέωση, ανακαίνιση κτλ. Άρα το βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει
38.000 θέσεις υποδοχής. Ο κύριος Κερίδης δεν παρέλειψε να αναφέρει πως οι κοινωνίες που φιλοξενούν δομές έχουν και πολλά ωφέλη και η ελληνική κυβέρνηση είναι εδώ να συζητήσει για πολλά ακόμη έργα και στο νομό Σερών. Υπάρχει ένα ειδικό ταμείο αλληλεγγύης και δημοτικών τελών για να στηρίζουμε τους τοπικούς δήμους. Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε μαζί με τις τοπικές αρχές νέα έργα υπέρ, ανταποδοτικά αν θέλετε, υπέρ των τοπικών κοινωνιών. Νομίζω ότι μπορούμε σε συνεργασία, και ακούστε γιατί ξέρω που αναφέρεστε και εν πάση περιπτώσει πέρα από τον υπαινιγμό να το πούμε ξεκάθαρα. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο προσκαλεί και προκαλεί τα ζυζάνια. Λέγονται πολλά γύρω από αυτό. Πολλές φορές πράγματα fake news που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Βαδίζουμε προς ευρωεκλογές. Το ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη είναι ένα έφορο πεδίο το μεταναστευτικό για κάθε καραγκιόζη και κάθε τσαρλατάνο. Δικιά μας δουλειά είναι να προσφέρουμε λύσεις, όχι κραυγές, ούτε κροκοδίλια, δάκρυα και αφέλειες, ούτε της μιας πλευράς ούτε της άλλης, να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις υπέρ της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό νομίζω κάνουμε, αντιμετωπίζοντας την παράνομη μετανάστευση, δημιουργώντας εναλλακτικές νόμιμης μετανάστευσης όπως χρειάζεται, με ασφάλεια, λελογισμένα, με όρους και κανόνες όπως χρειάζεται η εθνική οικονομία και απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, αλλά θεωρώ ότι σήμερα η ελληνική μεταναστευτική πολιτική, και έτσι την αντιλαμβάνονται και στην Ευρώπη, όπου πρωτοστατούμε και πρωταγωνιστούμε. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός πάει μεθαύριο στην Αίγυπτο, επικεφαλής μαζί με άλλους τρεις Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάγεν, ακριβώς για να υπογραμμίσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα διεθνώς. Στο ερώτημα, βέβαια, αν θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή στη φιλοξενία μεταναστών σε όλη την χώρα, ο ίδιος απάντησε πως ρηγμένο σε αυτή την ιστορία είναι το Ανατολικό Αιγαίο. Αν κάποιος είναι αδικημένος, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά γιατί μου αρέσει εδώ η γλώσσα της αληθείας, είναι προφανώς το Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο έχει σηκώσει ένα δυσανάλογο βάρος και τα πέντε νησιά μας άφτασαν να φιλοξενούν το 50% των διαμενών. Δηλαδή στους 34.000 που ήταν το υψηλό που φτάσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, τους 16 με 17.000. Σήμερα στα νησιά έχει πέσει το νούμερο σε μονοψήφιο, είναι περίπου 9.500 και συνολικά στη χώρα στις 24.500-25.000 και βρίσκεται η σταδιακή αποκλιμάκωση. Από εκεί και πέρα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκια έχει τις δύο δομές, στην Καβάλα και στην Δράμα, εκτός του φυλακίου που είναι μια ειδική δομή. Οι Σέρες έχουν δύο δομές. Ο νομός Θεσσαλονίκης, αν θέλετε, έχει στο Βαγιοχώρι, στα Λαγκαδίκια, στα Διαβατά, τρεις δομές. Η Μαθία έχει δύο δομές, Αλεξάνδρεια και Βέρεια, τις οποίες τις θέλουν για να μαζεύουν τα ροδάκινα, όπως μου λένε. Στα Γιάννενα θα μπορούσε να υπάρχει μια περαιτέρω κατανομή. Εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε με τους φίλους μας στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα και ούτε καθεξής. Αλλά παντού έχουμε, αν αυτό με ρωτάτε, δομή, με εξαίρεση την Κρήτη, την περιφέρεια της Κρήτης. Πάντως εδώ υπάρχουν πιθανότητες να γίνει επέκταση λόγω της συμπεριφοράς της τοπικής κοινωνίας, αυτό καταλαβαίνουμε. Γιατί είπατε αυτό λέτε, δηλαδή τη σεραϊκή κοινωνία, ότι είναι μια κοινωνία η οποία θα το δεχτεί. Η οποία μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό έχω δει, διότι έχουμε και μια δεύτερη δομή η οποία λειτουργήσε στην Συντική πάνω στα Βόρεια, όπου εργάζεται κόσμος, όπου έχει δημιουργηθεί μια δραστηριότητα, να πούμε, και υπήρξε το ενδιαφέρον εκεί να υπάρχει και να λειτουργεί. Θα μας πείτε, κύριε Υπουργέ. Αλλά δεν μπορώ να σας κάνω ανακοινώσεις, οπότε μην το πάμε και το κουράσουμε. Θα αφήνεται ανοιχτό. Ναι, ανοιχτό τα πάντα. Και πολύ πιθανό. Μα δεν μπορώ εγώ να σας πω ότι αύριο το πρωί δεν θα γίνει. Δηλαδή, είναι μια δομή η οποία λειτουργεί εξαιρετικά σε όλα τα επίπεδα. Και στην γρήγορη ταχεία διεκπεραίωση των ετοιμάτων ασύλου και στην προμήθεια των δικαιολογητικών χαρτιών, διαβατηρίων, όλα αυτά που χρειάζονται. Είναι μια δομή κοντά σε αστικά κέντρα, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση που μας ενδιαφέρει και άρα να βοηθάει κατά το δυνατόν στο κομμάτι αυτό που είναι σημαντικό. Και είναι μια δομή η οποία δίνει και πολλούς εργαζόμενους.
εργαζόμενους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό που άκουσα και στην Καβάλα και στη Δράμα και εδώ στις ΣΕΡΕΣ είναι ότι και στον πρωτογενή τομέα και στην βιομηχανία, στη σύντηση, στον τουρισμό είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Εμείς δεν θέλουμε επιδοματική πολιτική, δεν θέλουμε επιδόματα, θέλουμε αυτοσυντήρηση. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, γι' αυτό και δώσαμε το δικαίωμα εργασίας από τον δεύτερο μήνα στους ετούντες άσυλο, να δουλεύουν, να προσφέρουν και να ανταποδίδουν, αν θέλετε, στη φιλοξενία που τους παρέχει η χώρα μας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, τον διεθνή νόμο, αλλά και τον ανθρωπισμό ημών των Ελλήνων. Ο κύριος Κερίδης συμπλήρωσε ότι στον Εύρο τα νούμερα είναι κατά 90% χαμηλότερα και ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν τον περασμένο Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο με διακινητές στην Εγνατία λόγω της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από πλευράς των αρχών. Ο κύριος Κερίδης τόνισε ωστόσο ότι χρειάζεται διαρκής εκγρήγορση λόγω των γεγονότων διεθνώς και της διευρυμένης αναταραχής που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ, καθώς και του πολέμου στην Ουκρανία που μπορεί να δώσει μάλιστα νέα προσφυγικά κύματα, ενώ συμπλήρωσε ότι χρειάζεται διαρκής εκγρήγορση καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο μεταναστευτικών διαδρομών, εκτός δηλαδή από τον Ανατολικό και τον Κεντρικό Μεσογειακό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να δείχνει μία μικρή αλλά προβληματική κινητικότητα από την Ανατολική Λιβύη. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη και στη συμφωνία που επετεύχθη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό πάντως που είναι εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως οι δομές στην χώρα μας από 150 μειώθηκαν σε 30. Η χώρα είχε 150 δομές μέχρι το 2020. Έχουμε περιοριστεί σε 33 δομές. Είμαστε περήφανοι για το Εθνικό Σύστημα Καταγραφής, Ταυτοποίησης και Υποδοχής, το οποίο διαχειρίζεται το πρόβλημα των παράνομων αφίξεων με ασφάλεια κατεξοχήν για τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί αλλού. Θυμηθείτε τι έγινε στην Ιταλία φέτος το καλοκαίρι και το φθινόπωρο με τη μεγάλη διάχυση που είχαμε όλων αυτών σε δημόσιους χώρους, σε πεζοδρόμια, σε στρατόπεδα, με καταλήψεις κτλ. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε στην Ελλάδα και η ευθύνη του Υπουργείου είναι να μην ζήσουμε τέτοια φαινόμενα, να μην ζήσουμε ιδωμένοι και μόρια και όλα αυτά να γίνονται με ευρωπαϊκό τρόπο, με ευταξία, με ασφάλεια, με αποτελεσματικότητα, με σιγουριά. Εξασφαλίζουμε ευρωπαϊκούς πόρους, έχουμε διεκδικήσει για να αναβαθμίσουμε και την ΕΔΟ δομή και όλη την χώρα. Προφανώς μας απασχολεί τώρα ένα καινούριο μέτωπο που έχει ανοίξει, λίγο έχει ανοίξει για να μην υπερβάλλουμε στα νότια. Εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε όπως το κάναμε με το ανατολικό μέτωπο. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Καθώς άγνωστοι χτύπησαν τον ΤΟΕΒ Νιγρήτας, προκαλώντας ζημιές για να αρπάξουν τον Χαλκό, η συνάδελφος η Βαΐα Βαΐδου είναι μαζί μας τηλεφωνικά να μας πει περισσότερα. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. 22 υδροληψίες, Δημήτρη, δυστυχώς έσπασαν αυτή η κυνηγή του Χαλκού και μάλιστα προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλες φθορές σχεδόν σε έναν δρόμο ολόκληρο, τον ξύλωσαν ολόκληρο, για το αγρόκτημα Σκουτάριος και Βαλτοτοπίου γίνεται ο λόγος. Σήμερα υπάλληλος που βρέθηκε εκεί διαπίστωσε ότι 22 υδροληψίες είναι σπασμένες. Μία υδροληψία κοστίζει 450 ευρώ σχεδόν για τον ΤΟΕΒ και ο Χαλκός που έχει μέσα μόλις 5 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ζημιές κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, παρότι υπάρχουν εκεί στον κάμπο και κάμερες. Υπάρχει και security, είναι 70.000 στρέμματα η περιοχή, δεν μπορεί να φυλαχθεί σωστά. Είχαμε αυτό το συμβάν, σήμερα κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστον από τον ΤΟΕΒ Νιγρήτας εδώ στην αστυνομική διεύθυνση των Σερών και ζήτησαν επιπλέον φύλαξη από τον ΤΟΕΒ, από την αστυνομία για να μην έχουν ανάλογα περιστατικά, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Βλέπουμε ότι οι κυνηγοί Χαλκού δυστυχώς ξαναχτυπούν αυτή την περίοδο και κυρίως τα αντλιοστάσια αλλά και οι υδροληψίες είναι πάντα μέσα στους στόχους τους. Το έχουμε ξαναζήσει κατά το παρελθόν και θέλω να πω πως ο κύριος Χίτας, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρήτας, αυτό που μου είπε είναι πως απευθύνθηκαν εδώ στην αστυνομική διεύθυνση των Σερών, καθώς είναι δυσαρεστημένος από την στάση που επιδεικνύει ο διοικητής του ΑΤΑΦ Νιγρήτας, γι' αυτό και αποφάσισε να έρθει στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Μάλιστα.
Να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πάντως είχαμε καιρό να δούμε τους κυνηγούς χαλκού να δρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Βαγιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή και πάλι στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι απόψε το βράδυ μαζί μας, 3 μήνες πριν από τις ευρωκάλπες. Κυρία Βόζεμπερκ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κώτα. Και εμείς για την αποδοχή της. Λοιπόν, κυρία Βόζεμπερκ, έχουν μείνει 3 μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί προφορούμε ότι θα είστε και εδώ στις Σέρρες. Θα κάνετε επίσκεψη και περιοδεία στο νομό των Σερών. Και χαρά μας να σας δεχτούμε. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών αυτή την περίοδο? Είναι ίσως οι πιο σημαντικές εκλογές των τελευταίων ετών, κύριε Κώτα, και πρέπει να το ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν ότι πρέπει οριστικά και αμετάκλητα να πάρουμε διαζύγιο, όπως λέω, από τη χαλαρή ψήφο. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Οι αποφάσεις της επόμενης πενταετίας είναι πάρα πολύ σημαντικές, όχι μόνο για την καθημερινότητά μας, αλλά για το μέλλον των παιδιών και για τις επόμενες γενναίες. Θυμίζω ότι δεν έχουμε καθόλου ήσυχη πενταετία αυτή που πέρασε. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, στη γειτονιά μας, με ένα δύσκολο γείτονα εμείς εξ Ανατολών, τον πρόεδρο Ερντογάν. Ταυτόχρονα η επέμβαση, στην εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε οικονομική βάση, σε ενεργειακή βάση, στο θέμα της μετανάστευσης, το οποίο χτύπησε πια απειλητικά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η διαχείρισή του απαιτεί υποχρεωτική αλληλεγγύη. Ευτυχώς τη θεσμοθετήσαμε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει η ζωή μας, έχει αλλάξει σημαντικά, και πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να εκλεγούν ευρωβουλευτές από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όπως λέμε, και γενικά, κύριε Κώτα, αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε είναι ότι η αποχή προσβάλλει και τη χώρα μας και τη δημοκρατία. Είμαστε η χώρα που έχει φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Δεν επιτρέπεται να απέχουμε από αυτές τις εκλογές. Και ιδιαίτερα τώρα με την επιστολική ψήφο, που είναι μια ουσιαστική, πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, βοηθούνται και εκείνοι οι συνάνθρωποι μας, Έλληνες και Ελληνίδες, που για λόγους διαφορετικούς δεν μπορούν με φυσική παρουσία να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα. Πάντως, κυρία Βόζεμπερκ, ακούμε και από την επικοινωνία που έχουμε με τους πολίτες, με φίλους, γνωστούς κτλ., ότι γιατί να πάμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές, τι έχει κάνει η Ευρώπη για εμάς, βλέπουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει. Και κάποιοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν και μια διαμαρτυρία, είτε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή γενικά και στην Ευρώπη. Θα μπορούσα με μια παράλογη λογική να δεχθώ ότι μπορούσε, ας πούμε, αυτό να στρέφεται εναντίον μιας κυβέρνησης, αν στο επόμενο διάστημα είχαμε εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Δεν έχουμε. Δεν μπορεί να είναι μια τιμωρητική ψήφος για όποια διαμαρτυρία ή για όποιες αριθμίες σε μια κυβέρνηση που αποδεδειγμένα έχει παρουσιάσει ένα έργο που αναγνωρίζεται και στα διεθνή οικονομικά φόρα, όχι μόνο στην Ευρώπη, μια μεταρρυθμιστική πολιτική εξαιρετικά σημαντική, μια αναβάθμιση της διπλωματικής γλώσσας και των συμφωνιών με αμυντικές συμφωνίες εξαιρετικής σημασίας, mm-hmm. που ολοκληρώθηκαν με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Και μιλάμε για Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και όχι μόνο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι τα χρήματα που πέτυχε η κυβέρνηση αυτή να εγκριθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σήμερα ανέρχονται στα 36 δισεκατομμύρια, τα οποία τμηματικά εκταμιεύονται προς τη χώρα μας, και μέχρι το 2030 συνολικά από συμπληρωματικά με τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία θα υπερβούν τα 70 δισεκατομμύρια, και μόνο γι' αυτό και τα έργα που πρόκειται να γίνουν στην Ελλάδα, οι τομείς που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν και να αναβαθμιστούν, τομείς νευραλγικοί για την καθημερινότητά μας, για όλους τους πολίτες, στον τομέα της υγείας, της παιδείας, σε έργα υποδομής. Πώς λοιπόν να απέχουμε από τέτοιες σημαντικές εκλογές, πέραν του γεγονότος ότι, επαναλαμβάνω, η νεολαία μας πλέον θα έχει άλλες ευκαιρίες. Ήδη η κυβέρνηση αυτή έχει, πέραν του μεταρρυθμιστικού έργου, ανοίξει εκατοντάδες πια, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, και όλες εκείνες οι οποίες προγραμματίζονται στα πλαίσια μιας ουσιαστικής επενδυτικής πολιτικής. Πάντως, και σε δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι πρόσφατα στην GPO
έχει προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Τα βλέπετε εσείς, αποτυπώνονται αυτά στην κοινωνία, σωστά? Τα βλέπουμε, αλλά και μόνο οι τρεις περίπου μήνες, είναι κατά τη λιγότερο, κατά μια εβδομάδα λιγότερο που είναι μέχρι τις εκλογές, είναι ικανό διάστημα να επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης. Εμείς το κάνουμε συνειδητά και σκόπιμα και το κάνουμε και οργανωμένα. Οι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Βλέπετε ότι υπάρχει μια απόκληση από το πρόσωπο του Πρωθυπουργού σε επίπεδο εμπιστοσύνης από όλο το κόμμα. Αλλά ούτως ή άλλως αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά προωθεί τα προβλήματα της χώρας, βρίσκεται πάντοτε να αναγνωρίζει αριθμίες και να καλύπτει με βάση το περιθώριο που επιτρέπει η δημοσιονομική εικόνα, το πορτοφόλι μας όπως λέμε. Επομένως και η αποχή βλάπτει το μέλλον του τόπου και η απαξία ή η διαμαρτυρία δεν έχει έδαφος εφαρμογής αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι πρώτο κόμμα και δυνατό. Προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις έδρες που είχαμε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως εκείνοι που θα μας ψηφίσουν να ξέρουν ότι στέλνουμε στην Ευρωβουλή όλοι μας εκείνους που πιστεύουμε ότι υπηρετούν στις επιτροπές τους και στη γενική πολιτική τα συμφέροντα της χώρας. Αυτός είναι ο ρόλος του Ευρωβουλευτή και γι' αυτό και πρέπει και να απολογείται με την έννοια του απολογισμού όποιος έχει διατελέσει στους πολίτες για το έργο που έχει επιτελέσει και να δέχεται και αυστηρή και σκληρή κριτική αρκεί να είναι δίκαιη. Η αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς σας ανησυχεί, κυρία Βόζενμπεργκ? Ανησυχεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, πρέπει να σας πω, και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τελείωσε τη βδομάδα που συζητούμε σήμερα. Αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αποφευθεί μόνο με ενεργό συμμετοχή της συντριπτικής πλειονότητας των Ευρωπαίων πολιτών, στέλνοντας στην Ευρωβουλή εκπροσώπους από τα δημοκρατικά κόμματα, από τα κόμματα που λέμε του δημοκρατικού τόξου. Γιατί η ακροδεξιά δεν είναι μόνο επικίνδυνη, είναι κυρίως λαϊκίστικης φωνής επένδυση, η οποία έχει στόχο και σκοπό να φαλκιδεύσει πολύ σημαντικές αποφάσεις που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη πενταετία, ενημερώνοντας για μια ακόμη φορά ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθετικό όργανο μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και οι αποφάσεις αφορούν στις επόμενες γενιές. Η ενεμνωμένη Ευρώπη ήρθε για να μείνει. Μην ξεχνάμε ότι είναι η Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων περίπου ενεργών πολιτών και επομένως μας αξίζει η εμβάθυνση της Ευρώπης, η παραδοσιακή αιμονή και προσήλωση στις αξίες και στις αρχές του ανθρωπισμού, κάτι στο οποίο υπήρξε μια απόκληση να πούμε και έχουμε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη πλευρά τα ωφέλη και κυρίως οι επόμενες πρόνοιες οι οποίες θα προσφερθούν στα κράτη-μέλη θα πρέπει να τύχουν τη συμπαράστασης και τη συμμετοχής όλων μας στις κάλπες. Σήμερα, όπως είδατε και εσείς, διαβάσαμε και εμείς, είχαμε συναγερμό στα Ήμια σε ό,τι αφορά τουρκική ακτορό η οποία εισήλθε στα ελληνικά ύδατα. Βλέπουμε πάλι ότι η Τουρκία προκαλεί, έχουμε προκλήσεις από την γειτονική χώρα. Και γι' αυτό έχουμε ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έχει αποτύχει να έχει μια ενιαία εξωτερική πολιτική δυναμική. Απ' την άλλη πλευρά η Ελλάδα είναι τόσο θωρακισμένη τα τελευταία 4,5 χρόνια, όχι μόνο με τις αμυντικές συμφωνίες που ανέφερα και με άλλες συμφωνίες οι οποίες έρχονται να συμπληρωθούν, αλλά κυρίως έχουμε ένα αξιόμαχο δυναμικό στη χώρα μας και βεβαίως έναν εξοπλισμό με τις φρεγάτες Μπελαρά και τα υπόλοιπα εξοπλιστικά προγράμματα, ώστε και οι συμπολίτες μας ξέρουν, πέραν του γεγονότος ότι είμαστε απόλυτα ικανοί, το ξέρει και ο πρόεδρος Ερντογάν, να απαντήσουμε ομιγέννητος οποιαδήποτε πρόκληση, αλλά κυρίως ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται σε μια τέτοια απευχταία περίπτωση να είναι μόνη της. Στο θέμα του μεταναστευτικού, βλέπουμε υπάρχουν μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα από την Αίγυπτο προς τη χώρα μας. Μπορούν να πάρθουν περαιτέρω μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, πιστεύω ότι και στην επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, αυτό το θέμα οπωσδήποτε θα τεθεί. Είδαμε ότι ελέγχθηκε το 75% των ροών προς το Αιγαίο, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που από το 2015 και μετά ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό επλήγησαν και στην οικονομία και όχι μόνο. Πράγματι υπάρχει μια αύξηση ροών
προς την Κρήτη κυρίως, από την Αίγυπτο είναι και από τη Λιβύη. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει μια διευθέτηση. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει αποδείξει ότι είναι σε πολύ εύρυθμη πια λειτουργία η μεταναστευτική πολιτική και με την ισοκατανομή των ανθρώπων αυτών που πρόκειται να μείνουν στη χώρα μας, γιατί η μετανάστευση έχει πολλές αναγνώσεις, αλλά σίγουρα πετύχαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους για πρώτη φορά το Συμβούλιο να συμφωνήσει στην αναγκαιότητα της υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Θεσπίστηκε αυτό, μένει να το δούμε στην πράξη. Πιστεύω ότι θα είναι απόλυτα ελεγχόμενο το πρόβλημα αυτό, αν δεν έχουμε ομιγέννητο τίποτε εκρήξεις με άλλες εντάσεις στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πια και στις υποδομές και στα κέντρα υποδοχής και ελέγχου της πρώτης βαθμίδος είναι απόλυτα εξυγχρονισμένη και αυτό πλέον αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Βόσμπερκ, κάτι τελευταίο το οποίο αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι και πρώτο θέμα ήταν σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Αποφάσισε να μην συμπεριληφθεί το όνομά της στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές, μετά και την καταιγίδα που είχε ξεσπάσει με την υπόθεση με τα emails. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την υπόθεση και τι έχετε να πείτε, τι δηλώνετε γι' αυτό? Ξέρετε ότι καταρχάς έκανε μια εκτενή ανακοίνωση η κυρία Σιμακοπούλου, μια γενναία απόφαση πήρε. Εγώ αυτό το οποίο έχω να καταθέσω και σας ευχαριστώ που με ρωτάτε είναι ότι μιλάμε για μια συνάδελφο εξαιρετικά ικανή, εξαιρετικά αποτελεσματική και δραστήρια. Έχει δώσει αγώνες για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω συνεργαστεί την πενταετία που πέρασε με άριστο τρόπο. Εμένα με δυσαρέστησε αυτό. Καθε αυτό το γεγονός, αλλά θα σας πω ότι η κυρία Σιμακοπούλου είναι μια πολιτικός που έχει και παρόν και μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Δίκτυο και σας περιμένουμε στα Σέρας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 60 λεπτά θα κυμανθεί φέτος η τιμή της λαγάνας στα αρτοπία της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Η τιμή κινείται στα περσινά επίπεδα, καθώς στόχος των αρτοπιών είναι να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές και το γευστικό αυτό προϊόν να παραμείνει ένα από τα πιο ελκυστικά ως προς το κόστος ήδη της αρακοστής. Από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά θα ξεκινάει η τιμή της παραδοσιακής λαγάνας την καθαρά Δευτέρα, με τους αρτοπιούς του νομού Σέρων να δηλώνουν πανέτοιμοι για το φούρνισμα. Οι πολίτες είναι υποψιασμένοι καταναλωτές και όντας περισσότερο εκπαιδευόμενοι αλλά και συγκρατημένοι στις αγορές τους, ψηφίζουν τα καταστήματα της γειτονιάς τους. Επιπλέον, όπως αναφέρει ο γραμματέας του Σωματείου Αρτοπιών νομού Σέρων, οι καταναλωτές δείχνουν έμπρακτα ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τις όποιες ανατιμήσεις αναγκάζονται να κάνουν οι αρτοποιοί λόγω της ακρίβειας. Ναι, θα ξεκινήσουμε από την Κυριακή το βράδυ οι περισσότεροι συνάδελφοι, γιατί δεν προλαβαίνουμε, είναι ο όγκος, η διαδικασία για να παραχθεί η λαγάνα είναι τέτοια ώστε αν ένας φούρνος χωράει 200 ψωμιά, χωράει 80 λαγάνες. Οπότε θέλει από πολύ νωρίς για να καλύψουμε και τη ζήτηση. Σίγουρα η λαγάνα είναι ένα προϊόν που ο κόσμος θέλει να το πάρει από το φούρνο της γειτονιάς, που εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται και μας προτιμάει αυτή τη μέρα σίγουρα. Μόνο λαγάνες τη Δευτέρα, έτσι? Ναι, νομίζω μόνο λαγάνες και διάφορα άλλα πρωινά, φωκάτσιες ή λαγάνες με γεύσεις. Θα έχουμε πολλών ειδών λαγάνες, όπως την κλασική. Πλέον οι ανάγκες μας οδηγούν εκεί και κάνουμε διάφορες. Με λιαστή ντομάτα, με ελιές, με ρίγανη, κάποιοι συνάδελφοι με σοκολάτα. Ναι, ναι. Τι λέγει ο κόσμος? Πλέον ναι, πλέον ναι. Και γι' αυτό έχουμε προσαρμοστεί και σε αυτό. Δηλαδή, σίγουρα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η κλασική λαγάνα, ένα 80%, 85%, αλλά υπάρχει κόσμος που θέλει και το διαφορετικό, τα βλέπει πλέον στην τηλεόραση, οπότε τα ζητάει. Οπότε φαντάζομαι ότι κατά μέσο όρο, αν παίρνουν 2 ή 3, η μία θα είναι διαφορετική γεύση. Θα έλεγα στις 4 η μία, ας πούμε, κάπως έτσι, δηλαδή ένα 25% σε αυτούς που θα προτιμήσουν δηλαδή να πάρουν και κάτι ξεχωριστό. Το κόστος διαφοροποιείται σε σχέση με την ποικιλία που έχουν οι φούρνοι, όπως η λαγάνα ολικής ή οι λαγάνες με έξτρα υλικά. Πάντως, από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά που ξεκινάει η λαγάνα, το πολύ πολύ να φτάσει έως και τα 3 ευρώ. Νομίζω από 2,20 έως 2,60 θα είναι η τιμή στην απλή και οι ελιές, η πιπεριά ή και αυτές λίγο παραπάνω. Οπότε, Σάββατο κανονικά, Κυριακή κλειστά. Σάββατο κανονικά ψωμί για 2 μέρες, Κυριακή κλειστά. Και από Δευτέρα ξημερώματα ο φούρνος της γειτονιάς θα έχει ζεστή λαγάνα για να προμηθεύσουμε τον κόσμο. Και Τρίτη κανονικά.
Τρίτη κανονικά, ναι, συνεχίζουμε. Για μας δεν είναι αργία. Θα αυξηθούν φέτος οι ποσότητες λαγάνας που θα βγάλετε? Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από τον κόσμο να ρωτήσει ή αν βγάζετε έτσι δοκιμαστικά κάποιες για να δείτε αν θα τις πάρει ο κόσμος? Εντάξει, εμείς βγάζουμε όλη τη βδομάδα λαγάνες, εδώ και 2 εβδομάδες δηλαδή, για να τη θυμηθεί και ο κόσμος. Νομίζω οι ποσότητες είναι λίγο πολύ στάνταρ. Δηλαδή μετά τον κορονοϊό, όσοι δεν πάνε στα κούλουμα, πάντα προτιμάνε το φούρνο της γειτονιάς. Είπαμε και νωρίτερα ότι 3 μήνες έχουν απομείνει για τις ευρωεκλογές. Στα κόμματα ετοιμάζονται τα ευρωψηφοδέλτια και πάμε να δούμε ποια ονόματα ακούγονται μέχρι στιγμής που θα είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας η δημοσιογράφος η Μαρία Ραμπατζή να μας πει περισσότερα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, μην έχεις άγχος. Έχω άγχος γιατί πρώτη φορά σε φιλοξενώ στο δελτίο τηλεφωνικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά τα λέμε εμείς από αέρος. Τουλάχιστον με αντιστροφή των ρόλων. Λοιπόν, επειδή σήμερα το θέμα που έχει μονοπολίσει είναι προφανώς η αποχώρηση, μάλλον η απόσυρση της υποψηφιότητας της κυρίας Ασημακοπούλου από το Ευρωψηφοδέλτιο και της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα σε εισαγωγικά χαροποιία και του. Γιατί η κυρία Σημακοπούλου ήταν μία από τις υποψήφιες οι οποίες εν πάση περιπτώσει λέγανε ότι θα συνέχιζε να είναι από τα φαβορί για τις ευρωεκλογές. Και έκανε και περιοδίες. Ήρθε και εδώ και στις ΣΕΡΑΣ. Βεβαίως, βεβαίως. Και αφήνει φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, το χώρο για αρκετούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει τις συγκεκριμένες εκλογές, τις επερχόμενες, τις 9 Ιουνίου, να καταθέσουν στο ψηφοδέλτιό τους 42 υποψηφίους απαραίτητα. Δηλαδή, αν δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός των 42 υποψηφιοτήτων, δεν μπορούν να κατεβούν στις ευρωεκλογές. Δεν είναι δηλαδή μέχρι 42 ή από 42 για πάνω, είναι αυτό που λένε ένας απαράβατος όρος. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι η αγωνία των κομμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη, γι' αυτό και θα δούμε ότι ενώ όλοι στην αρχή λένε ότι θα ψάξουμε να βρούμε πρόσωπα τα οποία προσδίδουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, γνωρίζουμε την Ευρώπη, θα είναι χρήσιμη προς την Ευρώπη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό ψηφίσμα για ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη συνολικά, θα δούμε να παρελάβουν πάλι από τα ψηφοδέλτια άνθρωποι λαμπεροί, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν σχέση τουλάχιστον εξ αρχής με αυτό που λέμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό και γι' αυτό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια περαιτέρω αγωνία και ενδεχομένως να δούμε και τέτοιου είδους πρόσωπα. Λοιπόν, εμείς λίγο θα αναφερθούμε στις εκπλήξεις. Για παράδειγμα, φεύγει η κυρία Σημακοπούλου, θεωρείται βέβαια η κυρία Σπυράκη, κάτι το οποίο στην αρχή δεν ήταν τόσο βέβαιο, γιατί υπήρξε εκεί και ένα θέμα με την κυρία Μαρία Σπυράκη. Η κυρία Μαρία Σπυράκη θα βρίσκεται κανονικά στα ευρωψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κεφαλογιάννης ακόμα δεν έχει δόθηκε αυτό που λέμε το πράσινο φως, αλλά ψήφιροι λένε ότι και αυτός θα κοσμεί τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σέρμπος, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος ήταν συνομιλητής του κυρίου Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενος και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους συμβούλους του ΠΑΣΟΚ, έχει πάρει πλέον το χρήσμα και το πράσινο φως για να βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι αυτό που λέμε μια μεταπίδηση από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ στην Νέα Δημοκρατία. Επίσης, μία μεγάλη έκπληξη είναι ο Θοδωρής Αζαγοράκης. Ο Θοδωρής Αζαγοράκης είχε προαναγγελθεί ότι δεν θα βρίσκεται στην λίστα του Πρωθυπουργού για εκ νέου υποψηφιότητα στην Ευρωβουλή, κάτι το οποίο δυσαρέστησε τον ίδιο πάρα πολύ. Επειδή όμως είναι προσωπικός φίλος του κυρίου Ανδρουλάκη, δέχτηκε πρόταση, αλλά προφανώς είτε για λόγους ηθικής, είτε επειδή θέλει γενικότερα να το σκεφτεί ξανά, έδωσε, είπε αυτό που λέμε, δικαίωμα για να το σκεφτεί και να απαντήσει. Καθώς ο κ. Ζαβουλάκης το έκανε επίσημα πρόταση να κατέβει με το προψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ πλέον. Λοιπόν, επίσης έχουμε τον κ. Τσουκαλά, τον εργατολόγο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον κ. Ανδρουλάκη, θα βρίσκεται στο προψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται να ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του κ. Ανδρέα Σπυρόπουλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και για τον οποίο οι περισσότεροι λένε ότι υπάρχει το στίχημα από την πλευρά του κόμματος να φέρει ένα υψηλό ποσοστό ψήφων ο ίδιος, κάτι το οποίο αγχώνει και τον ίδιο, γι' αυτό και θα γίνει πολύ μεγάλη, αν θέλεις, προσπάθεια του ποιοι θα είναι οι συνυποψήφοι του, γιατί δεν πρέπει να χαθεί το στίχημα αυτό για την Χαριλάου Τρικούπη. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα ακούγονται πάρα πολλά. Έχει ακουστεί βεβαίως το όνομα του Νίκου Παπά, του καλά κασφαιριστή,
δεν αναφέρομαι φυσικά στον πρώην υπουργό, ναι. Ο οποίος βέβαια έχει διάφορα, θα έλεγα, ζητήματα, καθώς όσο αγαπητός είναι στον αθλητικό κόσμο, αλλά τόσο υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις γι' αυτόν, γιατί έχει εκφραστεί με τις τοποθετήσεις του. Ναι, και αυτό, ξέρεις, μπορεί να φέρνει κάποιο πρόβλημα. Το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής, ότι υπάρχει η εξής διαδικασία. Ο κύριος Κασελάκης έχει ντυθεί στο χακί. Αυτές τις ημέρες θα υπάρχουν εσοριδόντα βιογραφικά μέσα των οποίων θα τα αξιολογήσει ο κύριος Κασελάκης και μετά θα προβούν στις προκριματικές εκλογές για το ποιοι τελικά θα κοσμούν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή εκεί ένα αλλαλού. Δηλαδή θα υπάρχει ένας χρόνος όπου ο κ. Κασελάκης, ενώ φαίνεται στο στρατό, θα βλέπει ο ίδιος τα βιογραφικά, ο ίδιος θα προκρίνει ποιοι πρέπει να πάνε στα προκριματικά, για να μπορέσει μετά να αποφασιστεί ποιοι τελικά θα είναι αυτό που λέμε στον τελικό, κάτι σαν την Eurovision, για να πάει στην, για να πάνε στην Ευρωβουλή. Εντάξει, έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα, μένει να δούμε ποιοι τελικά θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο φυσικά δεν είναι από τα πρώτα κόμματα στα οποία αναφερόμαστε είναι του ηθοποιού του Νίκο Αναδιώτη, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της Νίκης. Και ο κ. Σάκης Τελέντης, ο σεισμολόγος, την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν με απατάει μήνυμα. Ναι, ανακοινώθηκε το όνομά του, ναι. Ακριβώς. Τώρα, μεγάλο ερωτηματικό είναι ξανά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας για το πρόσωπο το οποίο εκείνο θα συσπυρώσει αυτό που λέμε τη λαϊκή δεξιά. Και προσέχω τι λέω και λέω τη λαϊκή δεξιά και όχι την συντηρητική, γιατί ύστερα από τις διάφορες, αν θέλεις, παλινδρομήσεις που υπήρχαν στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με κάποια νομοσχέδια τα οποία τάραξαν την κυβέρνηση, ψάχνουν να βρουν αυτόν τον υποψήφιο ο οποίος θα εκφράσει αυτό το οποίο είναι η καθαρή δεξιά, αυτό που είναι η καθαρά Νέα Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό έχει επιστρατευτεί ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει αναλάβει τη Βόρειο Ελλάδα για να μπορέσει να βρει αυτό το πρόσωπο, όχι φυσικά μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά γενικά έχει αναλάβει αυτήν τον τομέα, για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το πρόσωπο το οποίο τελικά θα καταφέρει να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους στην εκλογική μάχη της 9ης Ιουνίου, γιατί το θέμα της αποχής προβληματίζει τους πάντες. Και η αποχή προβληματίζει φυσικά τον κάθε ένα ξεχωριστά. Γιατί η αποχή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μεγάλη από την πλευρά των ψηφοφόρων που δεν πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θέλουν απλά να ρίξουν μια ψήφο σε κάποιο άλλο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα φέρει μια ρογμή σε αυτή την αυτοδυναμία με την οποία μέχρι τώρα πορεύεται η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως μέχρι στιγμής υπάρχει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε δημοσκοπήσεις και υπάρχει ένα ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, Μαρία. Ναι, ένα προβάδισμα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης θέσης, όπως πολύ σωστά λες, με μια χαοτική διαφορά από τον πρώτο. Και επίσης το γεγονός ότι κανένας από τα δύο κόμματα που ανέφερε, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουμε αυτό το 14-15%, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί προβλήματα συνολικά στην πολιτική εικόνα και γενικότερα στην άσκηση, αν θέλεις, της πολιτικής εν γέννη. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι το εξής, ότι ενώ όλοι λένε ότι αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε και φυσικά έτσι είναι στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι να αποφασίσουμε για την Ευρωβουλή, εν τούτης θα δεις ότι όλα τα κόμματα το βράδυ θα κάνουν αναγωγές και αναλύσεις αναφορικά με το εκλογικό αποτέλεσμα συγκρίνοντάς το με τις εθνικές εκλογές. Κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι και λάθος. Από την άλλη όμως το παράδοξο είναι ότι το αποτέλεσμα που θα φέρουν ο καθένας ξεχωριστά για το κόμμα αυτό θα το κουβαλάνε για τρία χρόνια, ναι, αν δεν αλλάξει κάτι, μέχρι τις εθνικές εκλογές. Άρα θα είναι κάτι σαν στίγμα, κάτι το οποίο θα τους ακολουθεί μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη των εθνικών εκλογών, όποτε και αυτές αν γίνουν. Εντάξει, το συνταγματικό, αν θέλεις, χρονικό διάστημα είναι τα τρία χρόνια. Ποτέ βέβαια δεν ξέρεις με τις εκλογές πότε μπορεί να προκύψουν. Άρα ουσιαστικά για όλους το βράδυ της 9ης Ιουνίου είναι ένα στοίχημα, ο καθένας φυσικά από τη δική του πλευρά και όπως βλέπει τα πράγματα. Θα σου έλεγα όμως ότι μέχρι το να ανακοινωθούν, γιατί θέλω πραγματικά να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας τα 42 αυτά ονόματα, τα οποία αυτή τη φορά θα δώσουμε τη μάχη του σταυρού σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι αρκετά θα έλεγα επίπονο και δύσκολο, για το λόγο αυτό θα δούμε και ονόματα που μέχρι πρότινος ενδεχομένως να λέγανε ότι
δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται ως υποψήφοι στα ψηφοδέλτια για την Ευρωβουλή. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί, να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να σηκωθεί από τον καναπέ, να μπορέσει να πάει να ψηφίσει, για να μην έχουμε φαινόμενα μεγάλης αποχής και, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε άλλα συμπεράσματα το βράδυ των εκλογών. Λοιπόν, θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συν τις γυναίκες, βέβαια, μην τις ξεχνάς. Συν τις γυναίκες, έχουμε την ποσόστοση των 42 υποψήφιες, όπως αντιλαμβάνεσαι, νομίζω ότι είναι γύρω στις 20-21 γυναίκες που θα πρέπει να βρίσκονται και εκεί. Φαντάζομαι τον επόμενο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και η σύνταξη των ψηφοδελτίων. Θα δούμε. Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Μαρία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης απέκτησε για πρώτη φορά ο Δήμος των Σερών έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Ο Βασίλης Χατζημιχαηλίδης σε μία ημέρα μετά την εκλογή του είχε συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχειρήσης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου. Αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών. Μετά την χθεσινή νόμιμη εκλογή του πια, ο κύριος Βασίλης Χατζημιχαηλίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη Δήμαρχο Σέρων Βαρβάρα Μητλιάγκα, προκειμένου να συζητήσουν από κοντά το πώς ακριβώς θα ξεκινήσει αλλά και πώς θα συνεχιστεί η συνεργασία τους. Ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2010. Αλλά δυστυχώς κανένας δήμαρχος μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να το εφαρμόσει, καθώς δεν μπορούσε να λάβει τις ψήφους που έπρεπε. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα με τον κύριο Χατζημιχαηλίδη, ο οποίος είναι και συνάδελφος δικηγόρος. Αυτό σίγουρα βοηθάει στην αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων που έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες και τους νόμους, τέλος πάντων, που έχουν σημασία με την εφαρμογή της δημόσιας διοίκησης. Θα ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό να στελεχωθεί και το ανάλογο γραφείο να αρχίσει να λειτουργεί. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον κόσμο που συζητήσαμε με τον κύριο Χατζημιχαηλίδη για να μπορεί να υπάρχει μια ουσιαστική αντιμετώπιση και ένα γραφείο στο οποίο θα μπορούν τη σχέση τους με τις υπηρεσίες του Δήμου και με τη Δημοτική Αρχή και τα όποια θέματα αντιμετωπίζουν να υπάρχει διαδικασία με την οποία μπορούν αυτά να βοηθηθούν, να διευθετηθούν, να λυθούν ή δυνατόν. Και σίγουρα ως Δημοτική Αρχή είμαι πεπισμένη ότι θα βοηθήσει και εμάς σιγά σιγά και ανάλογα με τις καταγραφές και τη δουλειά που γίνεται στο γραφείο και με τις αναφορές του συμπαραστάτη να διαπιστώσουμε με μεγαλύτερη καθαρότητα ποια είναι τα προβλήματα όσον αφορά στις σχέσεις των δημοτών και των επιχειρήσεων με το Δήμο Σερών για να κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την παροχή δημόσιας υπηρεσίας ουσιαστικά προς τους πολίτες. Εύχομαι πραγματικά να λειτουργήσει θετικά προς όλους. Η λογική δεν είναι του συμπαραστάτη του Δημότη, δεν είναι μία θέση τυπική, είναι πραγματικά ουσιαστική και χαίρομαι που ο κύριος Χατζημιχαηλίδης έχει τη διάθεση να ενεργοποιήσει τον θεσμό και να τον επιτελέσει όπως μου περιέγραψε, αφιερώνοντας και χρόνο και κόπο και προσπάθεια για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο Δήμο Σερών, υποφελία των Δημοτών. Ο κύριος Χατζημιχαηλίδης ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξή του στο πρόσωπό του, υποσχόμενος να βοηθήσει όλους τους Σεραίους. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει ο θεσμός, θα τον δουν οι Σεραίοι, είναι προς όφελος της κοινωνίας μας, των Δημοτών μας. Είμαστε στη διάθεσή τους για οποιοδήποτε παράπονο που αφορά τη λειτουργία του Δήμου και με τις υπηρεσίες. Εδώ θα υπάρχει ένα γραφείο, όπως μου υποσχέθηκε η κυρία Δήμαρχος, θα υπάρχει στελέχωση και θα μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κάθε πολίτη και να δίνουμε λύση στα προβλήματά του. Καρναβάλι Σιδηροκάστρου. Την Κυριακή είναι μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στις 4 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Κώστας Σίμος, μέλος του Συλλόγου Καρναβαλιστών, για να μπούμε για τη διοργάνωση. Θα μιλήσουμε στον Ενικό, Κώστα, αν δεν έχεις αμφιβολία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Βεβαίως δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται για να είναι όλα έτοιμα την ερχόμενη Κυριακή, έτσι δεν είναι? Οι ρυθμοί έχουν ανέβει στο κατακόρυφο, δουλεύουν full οι άνθρωποι εκεί στο σύλλογο.
Είμαστε στο 95% της ετοιμότητάς μας. Αύριο θα μπουν οι τελευταίες πινελιές. Καλούμε όλο τον κόσμο να μας επισκεφθεί την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Περιμένουμε πλήθος κόσμου να παρακολουθήσει την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στο Σιδηρόκαστρο. Θα δουν πάρα πολλά κόσμος που θα έρθει. Οι καρναβαλιστές είναι πάρα πολλοί, έχουμε ξεπεράσει τους 1.000. Ο κόσμος αναμένεται να ξεπεράσει τους 6 με 7.000, Δημήτρη. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, 1.100 άτομα να συμμετέχουν σε γκρουπ τα οποία έχουν δημιουργηθεί, έτσι δεν είναι? Έχουν δημιουργηθεί γκρουπ, τα γκρουπ είναι πάρα πολλά και πολυπλής γκρουπ έχουμε, μικροί, μεγάλοι, ετοιμάζονται πάρα πολλά άρματα, πάρα πολλά ωραία άρματα, τα οποία θα δει ο κόσμος που θα μας επισκεφθεί. Και είναι μια διοργάνωση την οποία από ό,τι βλέπουμε την αγαπά εδώ και 28 χρόνια. Την αγαπούν οι Σεραίοι και πόσο μάλλον οι Σιδηροκαστρινοί. Ναι, από το 1996 ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων, από μια παρέα, κάνοντας κάποια χορευτικά από σχολείο σε σχολείο, κάνοντας κάποια γλέντια, και έτσι ξεκίνησε το καρναβάλι πριν από 28 χρόνια και φέτος μετράμε σε κάθε χρονιά, σε κάθε καρναβαλική παρέλαση, χιλιάδες κόσμο που μας επισκέπτεται. Και καλούμε βεβαίως όλο το σεραϊκό κόσμο να μας επισκεφθεί αυτή την Κυριακή, στις 4 το απόγευμα. Υπάρχουν βέβαια και επισκέπτες από γειτονικούς νομούς, έτσι, για να δουν το καρναβάλι του Σιδηροκαστρού. Έχουμε και συμμετέχοντες. Θα σας πω ότι έχουμε από Αλεξανδρούπολη, από Καβάλ, από Δράμα, από Κιλκής, Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής. Είναι κάτι αυτό οποίοι, για σας, έτσι. Οι οποίοι έρχονται για τουρισμό, το έχουν μάθει το καρναβάλι και συμμετέχουν. Να σας πω ότι μεγάλο ρόλο παίζει και ο τουρισμός του νομού μας. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, ραντεβού στις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Σας καλούμε όλους, σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τον νομό μας εδώ και 28 χρόνια. Σας περιμένουμε όλους για να διασκεδάσουμε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιγειονία, Κώστα. Καλά, Δημήτρη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με το να δούμε την αθλητική μας επικαιρότητα. Ο Πανετολικός υποδέχεται αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ τον Πανσεραϊκό. Ο Κώστας Δελής, αθλητικός συντάκτης του Φωνή.gr, θα μας πει περισσότερα για τον αυριανό αγώνα. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Όντως είναι η πρώτη αγωνιστική για τη διαδικασία των αγώνων play-out, γιατί επιστρέφουμε στην ενεργό δράση. Υπήρχε μια εβδομάδα ξεκούρασης για τον Πανσεραϊκό που ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην ένατη θέση με 27 βαθμούς. Τώρα σε αυτή την ειδική βαθμολογία μεταφέρει τους βαθμούς αυτούς, είναι στην τρίτη θέση ουσιαστικά με τις ομάδες που θα συμμετέχουν. Χρειάζεται 3 με 4 βαθμούς για να οριστικοποιήσει την παραμονή στην Super League και την αγωνιστική περίοδο. Έτσι λοιπόν ξεκινά αύριο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Αγρίνιο κόντρα στο Πανετολικό. Στις 8 το βράδυ είναι η αναμέτρηση αυτή, με το συγκρότημα του Παύλου Γκαρσία να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία. Βέβαια και πριν από λίγο καιρό, δηλαδή στις 3 Γενάρη του 2024, είχε πάει και την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο, είχε ιτηθεί με 3-2, αλλά αυτό το μάτς είναι με διαφορετικές συνθήκες και κάτω από διαφορετικό εξυπηρετήμα το αντιμετωπίζουν όλοι στον οργανισμό του Πανσεραϊκού. Ο Πεταβράκης είχε συμπληρώσει κάρτες στα αγωνιστικά, στην τελευταία αγωνιστική του Αστέρα Τρίπολης και συμπλήρωσε το όριο καρτών και είναι τιμωρημένος. Μεταφέρει έτσι αυτή τη τιμωρία σε αυτή την πρώτη αγωνιστική των play-out. Ο Τιμιάνης είναι τραυματίας, αλλά προβλήματα δεν υπάρχουν. Σε ένα μάτσο διευθύνει ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Βακέλου από την Αθήνα. Αύριο λοιπόν στις 8 και με τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέσπορ 1 για αναμέτρηση Πανετολικός Πασαραϊκός. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Κυρίως νεφελώδης θα είναι για αύριο ουρανό στις Σέρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς, στην Δράμα από 5 έως 14 βαθμούς, στην Καβάλα από 6 έως 13, στην Ξάνθη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς, στην Κομοτηνή από 4 έως 13 βαθμούς, στην Αλεξανδρούπολη από 6 έως 12 και στην Ορεστιάδα από 5 έως 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά, καλό σας βράδυ και καλό τρίμερο.